Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να μπορείς να εξασφαλίσεις το μέλλον σου οικονομικά, έτσι ώστε ό,τι και να γίνει με την οικονομία του κόσμου, με κρίσεις, με το ένα και το άλλο, με πολιτικές ατζέντες, αλλάζουν οι πολιτικοί αλλάζει η πολιτική κατάσταση στην Αμερική, η οικονομία στην Ευρώπη, αλλάζει, ανεβαίνει, κατεβαίνει το δολάριο ή οι μετοχές ή το ένα το άλλο, εσύ ό,τι και να γίνεις πάντα να μπορείς να τα καταφέρεις. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα μυστικά και αυτοί οι τρόποι λοιπόν οι οποίοι θα μπορούσαν να σου εξασφαλίσουν το μέλλον? Εγώ λοιπόν θα μοιραστώ σήμερα μαζί σου πράγματα που έχω πετύχει τα τελευταία 10 χρόνια και πώς με κάνουν αυτή τη στιγμή να αισθάνομαι τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση πως ό,τι και να γίνει σε αυτό το πλανήτη, εγώ πάντα οικονομικά θα μπορώ να τα φέρω βόλτα. Ό,τι και να γίνει, όπου και να είμαι, πάντα θα μπορώ να τα καταφέρω. Ίσως για κάποιον να φαίνεται μεγάλη κουβέντα αυτό, αλλά και σίγουρα δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω, έτσι, να μην υπερβάλλουμε, αλλά όταν έχεις στήσει αρκετά πράγματα στη ζωή σου, ξέρεις ότι πλέον, ας πούμε, όταν νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων και έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση και βλέπεις, ας πούμε, και κάνεις διάφορες αλλαγές και βλέπεις ότι τα καταφέρνεις, όχι απλά ότι τα καταφέρνεις, αλλά ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο όπλο και η μεγαλύτερη δύναμη και η καλύτερη επένδυση που θα μπορούσες να κάνεις. Αλλά πώς μπορείς να φτάσεις εκεί? Και μπορείς να επενδύσεις σίγουρα άμεσα με χρήματα, αλλά ξέρω ότι αρκετός κόσμος δεν έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική άνεση να επενδύσει, αλλά είναι όμως πρόθυμος να μάθει, να εργαστεί, να μαζέψει χρήματα, να βγάλει λεφτά και μετά να επενδύσει. Και μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν ταυτόχρονα να κάνει αυτό, μπορεί να ξεκινήσει από κάτι και σιγά σιγά και να επενδύσει, αλλά πώς μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον του, διότι για να εξασφαλίσει το μέλλον του σου δεν θα το εξασφαλίσει επειδή θα επενδύσει σε μια μετοχή, σε ένα κρυπτονόμισμα ή απλά θα έχεις μια δουλειά ή κάτι. Χρειάζεται λίγο κάτι παραπάνω. Και εγώ θα μοιραστώ μαζί σου μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο όλο το σκεπτικό μου πάνω σε αυτό, όλη την εμπειρία μου και το τι έχω κάνει εγώ ο ίδιος, και μείνε μέχρι το τέλος το βίντεο να δεις, μην χάσεις ούτε δευτερόλεπτο από αυτό το βίντεο, για να δεις ακριβώς λοιπόν τι λέω εγώ, τι προτείνω εγώ λοιπόν αν θέλεις να εξασφαλίσεις το μέλλον σου. Λοιπόν, ακόμα και αν δεν έχεις χρήματα, πάντα μπορείς να κάνεις κάτι. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, ταυτόχρονα με την παγκόσμια κρίση οικονομική, πολιτική και ό,τι γίνεται, υπάρχουν οι μεγαλύτερες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Αλλά χρειάζεται κάποιος να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να κοιτάξει το χρήμα, να ακολουθήσει το χρήμα, προς τα πού πηγαίνει το χρήμα, πού υπάρχει αυτή τη στιγμή το χρήμα, και δεύτερον, να δει πώς μπορεί να συμμετέχει σε αυτό. Είναι τόσο απλό, σαν πρώτη βάση. Okay. Και μετά, στη συνέχεια, να δει τι είναι αυτό που θα υπάρχει για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι. Ακόμα και παραπάνω από 10 χρόνια, αλλά ένας έξυπνος επενδυτής και ένας έξυπνος επιχειρηματίας πάντα κοιτάζει για τουλάχιστον μια δεκαετία τι θα συμβεί, τι θα υπάρχει. Και δεν κοιτάει μόνο για τους επόμενους μήνες και για ένα-δύο χρόνια, αλλά κοιτάει για κάτι πολύ πιο μακρινό. Έτσι. Και αυτό λοιπόν που είχα δει εγώ πριν 11 χρόνια και κάτι, λοιπόν, είχα ακούσει λοιπόν για το make money online, χρήματα από το ίντερνετ, τεχνολογία, εξέλιξη, μπορείς να πουλήσεις μέσα από το ίντερνετ, μπορείς να κάνεις αυτή την περίοδο που το 99,9% των ανθρώπων ούτε καν είχαν ιδέα για το τι γίνεται και που το έλεγες αυτό, σε κοιτάγανε λες και τους μιλάς για ούφο, ας πούμε, για εξωγήινους και δεν ξέρω και εγώ τι, για υπτάμινους δίσκους. Πιο πολύ θα πίστευαν αυτά παρά να τους πεις ότι θα μπορείς να βγάλεις χρήματα από το ίντερνετ. Και μπορώ να σου πω πλέον πως με τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Δεν είμαι και ελεύθερος. Δεν είμαι πλούσιος, δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου ότι είμαι πλούσιος πλέον, αλλά μπορώ και καταφέρνω τους στόχους μου, τους άμεσους στόχους στη ζωή. Μπορώ και ταξιδεύω όπου θέλω. Πηγαίνω ανά τον κόσμο τώρα με Δανία, σε λίγο καιρό θα είμαι Ελλάδα, μετά θα ξαναπάω στην Νότια Αφρική. Θα πάω πρώτη φορά μάλλον στην Νότια Αφρική, στο Cape Town. Μετά μπορώ να ξανάρθω Ελλάδα. Μπορώ να ταξιδέψω, μπορώ να είμαι σε οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη. Και έχω ζήτηση 24 ώρες το 24ωρο. Καθημερινά έχω δεκάδες μηνύματα και τηλέφωνα για να δώσω service, για να δώσω υπηρεσίες σε διάφορα από αυτά που μπορώ να παρέχω λοιπόν, και έχω τόσο ζήτηση που
πραγματικά και κυριολεκτικά απορρίπτω πελάτες. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω περισσότερο, να παραδώσω όσο μου ζητάνε. Έτσι. Και χαρίζω αρκετές φορές πελάτες και σε συνεργάτες μου, γιατί σε κάποιους τουλάχιστον που μπορεί να παραδώσουν κάτι, γιατί δεν προλαβαίνω. Και ταυτόχρονα λοιπόν επενδύω και χτίζω τα πορτφόλια μου με επενδύσεις, και επενδύω λοιπόν και σε αυτά που έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, και αυξάνω τα εισοδήματά μου. Και όπου, οτιδήποτε και να γίνει, δηλαδή παρόλο που έγινε ό,τι έγινε το 2020, εμένα τα εισοδήματά μου δεν έπεσαν, ίσα ίσα ανέβηκαν παραπάνω. Γιατί πλέον ήξερα τι πρέπει να κάνω, ήξερα τι πρέπει να ακολουθήσω, τη τάση της οικονομίας και την εξέλιξη, και πρέπει να μάθω πώς να συμβαίνει. Εάν θέλεις να εξασφαλίσεις το μέλλον σου και να επενδύσεις έξυπνα, το νούμερο ένα πράγμα που έχεις να κάνεις, κατ' εμέ και σύμφωνα και με τον Benjamin Franklin, είναι λοιπόν να επενδύσεις στη γνώση. Αυτή είναι η καλύτερη επιστροφή της επένδυσης που μπορείς να κάνεις ποτέ. Και αυτό που ξεκίνησα λοιπόν και έκανα και εγώ πριν 11,5 χρόνια, που ξεκίνησα στο κομμάτι των Make Money Online και σιγά σιγά μετά από χρόνια και των επενδύσεων, ήταν να επενδύσω. Βασικά ξεκίνησα άμεσα να επενδύσω στη γνώση. Αυτό το είχα μάθει ευτυχώς από κάποια σεμινάρια, το είχα μάθει από τότε. Και έκανα αυτή την πορεία τα 11,5 χρόνια που είμαι στο Make Money, που έχω ξεκινήσει λοιπόν και βγάζω χρήματα από το ίντερνετ. Το έκανα λοιπόν σαν mission, σαν αποστολή αυτό το πράγμα, ότι θα τα καταφέρω. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο εύκολα τα πάντα από ότι όταν ξεκίνησα εγώ πριν 11,5 χρόνια. Πάρα πολύ πιο εύκολα. Πλέον πληροφορίες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι ατελείωτες αμέτρητες. Ξέρω ότι το κομμάτι της γνώσης αρκετές φορές δεν είναι εύκολα να αποτυπώσεις και να διαβάσεις κτλ. Αλλά όσο ασχολείσαι, όσο κάνεις με αυτό, πιστέψτε με, γίνεται ακόμα πιο εύκολο και πιο ευχάριστο και νιώθεις. Η γνώση σου δίνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Η έλλειψη γνώσης σου μειώνει τον έλεγχο και σου δημιουργεί ανησυχία το μέλλον. Όποιος αυξάνει τη γνώση του, έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή του και σε διάφορες πτυχές της ζωής, και έτσι μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο και να προβλέψει και να ανοίγει καλύτερα και το μέλλον του και να δημιουργεί το μέλλον. Τώρα, η μεγαλύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσει κάποιος, και αυτό που σίγουρα θα υπάρχει τα επόμενα 10 χρόνια, είναι το digital marketing. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε πάρα πολύ. Ακόμα και αν δεν σκοπεύεις ποτέ να ασχοληθείς εσύ ο ίδιος σαν εργαζόμενος, ακόμα και αν σκέφτεσαι επιχειρηματικά ότι αυτά θα τα κάνει κάποιος άλλος, και πάλι θα πρέπει να ξέρεις για το digital marketing. Θα πρέπει να είναι σαν κανόνα στη ζωή σου. Γιατί πλέον τα πάντα θα κινούνται μέσω της τεχνολογίας, όσο πάει εξελίσσεται ακόμα και πιο πολύ, και ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο, δηλαδή πόσο πολύ σπρόξιμο γίνεται προς την τεχνολογία, και οι εταιρείες που γίνονται, οι επιχειρήσεις που τα πηγαίνουν καλύτερα και εξελίζονται, δηλαδή, και που αποκτάνε περισσότερο πλούτο, και οι επιχειρηματίες που γίνονται πιο πλούσιοι, είναι αυτοί που έχουν παρουσία στο ίντερνετ, που πουλάνε μέσω το ίντερνετ. Βλέπε Amazon, Jeff Bezos, Walmart και άλλα τόσα. Okay. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Αυτό είτε θέλεις εσύ ο ίδιος, δηλαδή, να κάνεις e-shop, δεν θα κάνεις e-shop απαραίτητα, αλλά θα πρέπει να ξέρεις τι γίνεται με το digital marketing. Ακόμα και αν θέλεις να επενδύσεις σε μετοχές και σε πράγματα, πρέπει να ξέρεις τα βασικά του digital marketing. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη ζωή μας πλέον. Τα πρώτα 2,5 χρόνια ασχολήθηκα στην εντατική μελέτη. Έκανα οτιδήποτε έβλεπα στο ίντερνετ ότι είναι για να κερδίσεις χρήματα. Οποιαδήποτε ιδέα είδα ποτέ μου στο ίντερνετ, το δοκίμασα, το ξεκίνησα. Και μάντεψε. Φυσικά οι περισσότερες δεν απέδωσαν. Γιατί ήξερα κάτι μικρό, αλλά δεν ήξερα κάτι άλλο να το συνδέσω. Ήξερα κάτι μετά, δεν ήξερα κάτι άλλο να το συνδέσω. Και δεν, δηλαδή, χρειαζόταν αρκετή γνώση μέχρι να ολοκληρωθεί το puzzle να μπορώ να βγάζω χρήματα από το ίντερνετ. Και αυτή τη στιγμή με έχετε δει να προωθώ αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι που με ακολουθείτε. Και έχετε δει πως οτιδήποτε κι αν πάρω στα χέρια μου και πάω να το προωθήσω, μπορώ να το πουλήσω πλέον μέσω ίντερνετ. Μπορώ να πουλήσω τα πάντα στη γεωλεξία, μπορώ να πουλήσω τα πάντα μέσω του ίντερνετ. Ό,τι και να είναι. Ακόμα και καναπέδες και διάφορα έπιπλα το σπίτι είχα πουλήσει κάποια στιγμή για μια φίλη μου που χρειαζόταν να πουλήσει γιατί μετακόμιζε. Τα πάντα μπορώ να πουλήσω πλέον. Okay, αλλά αυτό εξαρτάται λοιπόν από ένα σύνολο γνώσεων. Δεν είναι ότι
Απλά θα ξέρεις να κάνεις μια διαφήμιση στο Facebook ή θα ξέρεις να κάνεις ένα site ή ένα μόνο ή το άλλο από εκεί. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύνολο γνώσεων. Και αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή οπουδήποτε είμαι στον κόσμο και δείχνω, και δηλαδή κάποιος που με βλέπει το Facebook και το site μου και βλέπω τι μπορώ να κάνω και τι έχω καταφέρει μέχρι στιγμή στο digital marketing, από τα πρώτα πράγματα που μου ζητάνε είναι να τους βοηθήσω και αυτούς. Είτε πρόκειται για απλό κόσμο το οποίο απλά θέλει να βγάλει χρήματα από το ίντερνετ, είτε για αυτούς που θέλουν να αναπτύξουν μια σούπερ ιδέα που έχουν, είτε για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν μέσω ίντερνετ. Έχω τόσο ζήτηση που πραγματικά έχω πει απλά δεν μπορώ άλλο. Ή το δίνω σε κάποιους άλλους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένα κομμάτια, όπως σε διαφημίσεις σε Facebook ή σε διαφημίσεις στη Google ή κάποιες φορές στο web designing που δεν προλαβαίνω γιατί δεν. Παρόλο που κάνω πάρα πολύ καλά sites και κάνω για χρόνια και έχω κάνει δεκάδες, δεν επιθυμώ απαραίτητα να πάρω πελάτες για web designing. Τους δίνω λοιπόν σε άλλους φίλους και συνεργάτες που ξέρω ότι μπορούν να το κάνουν και τους χαρίζω αυτή τη στιγμή, χαρίζω πελάτες στην κυριολεξία. Και άλλους που λέω ότι sorry, δεν. Και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσπαθούν να τα καταφέρουν και να μην κλείσουν και να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή και δυστυχώς δεν τα καταφέρουν. Το 95% των επιχειρήσεων δεν τα καταφέρουν. Διότι ακούω ότι πρέπει να έχει ένα καλό website, κάνει ένα website. Μετά ακούω ότι πρέπει να κάνει διαφημιστικές καμπάνιες. Μόλις στο Facebook, μόλις πάει να κάνει τις καμπάνιες, πρέπει να βελτιώσει ακόμα το site. Μόλις κάνει τις καμπένες πρέπει να κάνει και email marketing. Το έχει χάσει. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορούν να το κάνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις και δεν ξέρουν γιατί χρειάζεται αρκετή γνώση για το digital marketing και σε διάφορες τύχες, όχι μόνο σε ένα ή δύο. Δεν αρκεί πλέον μόνο να έχεις γνώση μόνο σε δύο πράγματα. Και έχουμε λοιπόν τώρα από τη μία τις επιχειρήσεις να αιμορραγούν αυτή τη στιγμή και να κλείνουν που δεν μπορούν να τα καταφέρουν και έχεις από την άλλη πλευρά την ανεργία. Και να έχεις αρκετό κόσμο να ψάχνει μια δουλειά, να ψάχνει απλά ένα μεροκάματο, ένα μισθό για να ζήσει, για να βγάλει τα προς το ζήτη και να ζήσει. Και έχεις από την άλλη πλευρά τις επιχειρήσεις που θέλουν διαφήμιση, θέλουν να δουν πώς διάολο θα βρουν πελάτες, πώς θα ανεπτυχθούν και αυτοί μέσω ίντερνετ, πώς θα κάνουν κάτι και δεν ξέρουν και δεν βρίσκουν και κάποιον σωστό. Ή βρίσκουν κάποιον που τα κάνει μαντάρα ή κάποιος που ξέρει και δεν ξέρει κάτι άλλο. Και δηλαδή, άμα δεις το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη κατάσταση και από τις δύο πλευρές. Αυτό λοιπόν το βλέπω καθημερινά. Έχω καθημερινά μηνύματα από επιχειρηματίες και από ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά και από τις δύο πλευρές. Και υπάρχει τόσο ζήτηση σε αυτό και είναι κρίμα, ας πούμε, κάποιος να μην το κοιτάξει. Και αυτό θα υπάρχει στάνταρ για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Μπορεί μετά να συμβεί κάτι, δεν ξέρω και εγώ τι, και να είμαστε και σε άλλο πλανήτη. Αλλά σίγουρα τα επόμενα 10 χρόνια αυτό εδώ θα είναι το πιο σίγουρο μέλλον που μπορεί να έχει ο καθένας. Γι' αυτό θα δεις, καθώς θα πάω και παρακάτω και σε άλλες λεπτομέρειες, θα δεις πως αυτό είναι η καλύτερη εξασφάλιση για το μέλλον σου, εάν επενδύσεις στο digital marketing από σήμερα, από άμεσα δηλαδή, που βλέπεις τώρα αυτό το, εδώ και τώρα άμεσα σε αυτό και να ξεκινήσεις σιγά σιγά και να δημιουργήσεις και να χτίσεις. Γιατί όταν ξέρεις να κάνεις αυτά που θα σου δείξω τώρα στα επόμενα βήματα, να ξέρεις πως μετά δεν χρειάζεσαι εσύ άλλους. Θα έχεις τόση ζήτηση που απλά θα προύπτεις και εσύ πελάτες. Και έχω δηλαδή αυτή τη στιγμή και άλλους συνεργάτες μου και φίλους μου που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και αυτό. Αλλά αυτό χτίζεται, εμάς πήρε χρόνια, κάποια χρόνια να χτιστεί, αλλά σε σένα δεν χρειάζεται να πάρει χρόνια. Μπορεί να χτιστεί σε κάποιους μήνες. Δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει όλοι να περάσουν χρόνια, σε αυτό μπορεί να χτιστεί άμεσα τους επόμενους μήνες. Θέλει λοιπόν και αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι μια επένδυση για το μέλλον σου. Είναι μια έξυπνη επένδυση που μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον σου. Λοιπόν, ένα πράγμα που έχει πάρα πολύ ζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μα πάρα πολύ, είναι το web designing. Ψάχνουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις και ομολογούν να έχουν κάποιον που θα τους κάνει ένα σωστό μια σωστή σελίδα, ένα σωστό e-shop. Και όταν λέμε σωστό, εννοώ κάτι καλό για να τους φέρνει πωλήσει. Έτσι. Και πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή
Και στεναχωρία με αρκετές φορές, γιατί έρχονται άτομα και μου ζητάνε βοήθεια και μου λένε έχω κολλήσει, τι να κάνω. Γιατί εγώ κρατάω ανοιχτά την επικοινωνία, δηλαδή τα τηλέφωνα μου, τα email μου και αυτά τα έχω ανοιχτά και είναι και δημόσια στο ίντερνετ και έχω πει ελεύθερα ότι όποιος θέλει ας επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή να μου στείλει μήνυμα στο Facebook, στο Instagram, στο email μου, μέσω της σελίδας για να με ρωτήσει το οτιδήποτε. Και μου στέλνουν συνέχεια και έχω, οι περισσότεροι το ξέρετε που έχω απαντήσει σε όλους σας και εκτός και κάμια φορά ξεχνάω κάποιον και μπορεί να μην το δω ή το απαντήσω λίγο αργότερα. Απαντάω σε όλους και τους δίνω βοήθεια ακόμα και χωρίς δηλαδή χρέωση. Έχω δώσει αρκετές φορές σε πάρα πολλούς βοήθεια και σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις τους έχω δώσει. Και αυτό που παίρνω σαν feedback από τους επιχειρηματίες είναι ότι δεν έχουν άτομα που να τους δώσουν βοήθεια και να τους δώσουν υποστήριξη στο κομμάτι του digital marketing. Ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένας που μίλησα τις τελευταίες μέρες ήταν ένας επιχειρηματίας, λοιπόν, ο οποίος είχε πάρει κάποιον να το φτιάξει ένα website, του είχε δώσει 1500 ευρώ και η συνεννόηση μαζί του ήταν τραγική. Δηλαδή, τραγική σε σημείο που δεν περιγράφεται. Και ο άνθρωπος πλήρωνε. Του είπε 1500 το web design, πλήρωνε. Δηλαδή, έδινε τα λεφτά. Αλλά η παράδοση της υπηρεσίας από το άτομο ήταν τραγική. Okay. Και επίσης αρκετές φορές δηλαδή δεν κάνουν και σωστή δουλειά, κάνουν λυπή δουλειά κτλ. Και χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται επαγγελματίες σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να φανταστείς, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή δεν έχουν καν παρουσία στο ίντερνετ. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μια σελίδα στο Facebook ή ένα e-shop που είναι εδώ και 50 χρόνια που έχει φτιαχτεί. Δηλαδή δεν βγάζουν καν πελάτες από το ίντερνετ. Εγώ μπορώ να πάρω κάτι από το τίποτα και να προωθήσω και να κάνω δεκάδες και εκατοντάδες πελάτες. Και το έχω κάνει αρκετές φορές. Γιατί έχω τη γνώση πάνω σε αυτά που σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή είμαι ο Σούπερμαν, αλλά επειδή έχω επενδύσει χιλιάδες ώρες σε μελέτη και πρακτική εξάσκηση. Τα πρώτα χρόνια έκανα Google Ads και δεν έβγαζα. Έκανα Facebook Ads και δεν έβγαζα. Έκανα site το οποίο ήταν τραγικά. Άμα δείτε τα πρώτα site που έφτιαχνα, δηλαδή τώρα δεν θέλω καν να σκεφτώ πώς ήταν τα πρώτα site. Αλλά άμα δείτε τα σημερινά site, είναι τα καλύτερα. Είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα. Πώς έφτασα να κάνω τα σημερινά site? Γιατί μπήκα, μελετούσα και έκανα εξάσκηση, έκανα δοκιμές, μπήκα στη δράση. Δεν έμεινα μόνο στη θεωρία και κοίταζα συνέχεια πώς θα βελτιωθώ. Βλέπετε το ένα βίντεο, βλέπετε το άλλο μάθημα. Εγώ ίδιος, καμιά φορά, μερικοί λένε για τα μαθήματα, ας πούμε, ότι δεν έχω λεφτά τώρα για μάθημα και το ένα και το άλλο. Εγώ ίδιος, σαν Γιάννης Ανδρέου, τα τελευταία 10 χρόνια σε μαθήματα, σε κόρσες και σε σεμινάρια, έχω πληρώσει πάνω από 20.000 ευρώ σε γνώση. Και όταν μου πείτε λοιπόν, όταν έρχεστε και μου λέτε ότι δεν έχετε 50, 100, 200 ευρώ να επενδύσετε σε γνώση, καλύτερα μην μου πείτε αυτό το πράγμα, γιατί εγώ ο ίδιος έχω δώσει πάνω από 20.000. Και είμαι διατεθειμένος να δώσω συνέχεια και συνέχεια, γιατί αυτό με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ και να φτάσω σε αυτό που έχω φτιάξει σήμερα. Και έχω πολλαπλές πηγές εισοδημάτων. Ό,τι και να γίνει, έχω πάντα και άλλη μια διαφορετική πηγή εισοδήματος που θα μου δώσει από κάπου και δεν μένω χωρίς χρήματα. Ό,τι και να γίνει. Ακόμα και τις φορές που δεν δουλεύω, ας πούμε, και πάω διακοπές ή κοιτάω ένα άλλο project ή κάνω κάτι άλλο. Ας πούμε, κάποια στιγμή για 2 εβδομάδες έκανα, ας πούμε, βοηθούσα την κοπέλα μου που είναι φωτογράφος να κάνει κάποιες φωτογραφίες και διάφορα πράγματα που ήθελε για τη δουλειά της και κάποιο admin, κάποιο διαχειριστικό κομμάτι και δεν έκανα κάτι, ας πούμε, δεν ήμουν ενεργός σε κάτι για τόσο, ας πούμε, στο να δημιουργήσω κάτι για τις δραστηριότητές μου. Αλλά μπορούσα να το κάνω γιατί παρόλα αυτά είχα εισροή χρημάτων. Έχω διαφορετικές πηγές, πολλαπλές και διαφορετικές πηγές εισοδήματος. Και αρκετές από αυτές είναι, οι περισσότερες από αυτές είναι και passive, είναι πλέον παθητικό εισόδημα. Αλλά αυτό έρχεται μετά από γνώση, εξάσκηση, εμπειρία, δημιουργία, με το πέρασμα του χρόνου. Λοιπόν, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να το κάνει ο καθένας. Google Ads είναι ένα πράγμα, λοιπόν, επίσης άλλη μια πληγή για τους επιχειρηματίες που προσπαθούν να βγάλουν, να πάρουν, να αυξήσουν τους πελάτες τους, να κάνουν περισσότερες πωλήσεις των προϊόντων τους, των υπηρεσίων τους και επίσης
Αν μιλήσετε με επιχειρηματίες, ρωτήστε. Βγείτε έξω και ρωτήστε. Μάλλον πάρτε τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να βγείτε μάλλον τόσο εύκολα ακόμα έξω. Πάρτε τηλέφωνο, ρωτήστε. Γράφετε μηνύματα. Δείτε τι γίνεται. Αν δείτε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη πληγή και δυστυχώς δεν μπορώ να εξυπηρετήσουμε ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να εξυπηρετήσω Google, να κάνω Google Ads. Έχω προσωπικό, αλλά έχω πάνω σε άλλες δραστηριότητες. Τα Facebook Ads επίσης. Μπορεί να μην σ' αρέσει το Facebook και τόσο πολύ τελευταία. Και ούτε εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά δεν μ' αρέσει γιατί έχουμε δει τι γίνεται τελευταία με το Facebook και με άλλες πλατφόρμες. Αλλά παρόλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκεί. Επιχειρήσεις προσπαθούν να πείσουν τις πωλήσεις τους μέσω από χορηγούμενες διαφημίσεις στο Facebook. Και υπάρχει ζήτηση, δηλαδή υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή στην αγορά για να γίνουν σωστές καμπάνιες, διαφημιστικές καμπάνιες που να φέρουν πωλήσεις. Και μάντεψε, τα Facebook Ads είναι λες και μαθαίνεις πυρηνική φυσική. Χρειάζεται αρκετή εκπαίδευση και μελέτη και εξάσκηση για να καταλάβεις πώς λειτουργούν. Και οι περισσότερες επιχειρήσεις πληρώνουν οι καημένες γιατί λέει κάνε τώρα μια χορηγούμενη και προσέγγισε τόσο. Μπορεί να πάρεις και τόσα κλικ και τόσα πελάτες. Και κάνουν. Καθένας προσπαθεί, έτσι. Προσπαθεί να βγάλει να κάνει πελάτες, να κάνει χορηγούμενη διαφήμιση για να αποκτήσει πελάτες. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Και είναι λοιπόν υπάρχει ζήτηση στην αγορά και θα υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Και σκέψω ότι ακόμα και το Facebook να μην υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Ας μην υπάρχει το Facebook. Όταν αποκτήσεις εμπειρία από social media που είναι και χορηγούμενες διαφημίσεις και από Google Ads και web designing και το ένα και το άλλο, όπως και αν εξελιχθεί η τεχνολογία, δηλαδή στη συνέχεια του, που θα βγει κάποιο άλλο Facebook και θα είναι κάτι διαφορετικό κτλ. Θα έχει τέτοια εξοικείωση και τέτοια άνεση ήδη με την τεχνολογία, που τα υπόλοιπα θα τα καταλαβαίνεις τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα και τόσο απλά, που δεν θα συγκρίνεται. Δηλαδή μπορεί να σου πάρει π.χ. ένα μήνα, ένα, δύο, τρεις μήνες να καταλάβεις τα Facebook Ads, αλλά αν βγει κάτι καινούριο σαν το Facebook, που θα είναι για τα ads, για παράδειγμα, στο μέλλον, πες ότι γίνει κάτι άλλο σε 3-4 χρόνια, θα σου πάει κάτι ώρες ή κάτι μέρες να το καταλάβεις, αντί για μήνες που θα σε έπαιρνε, αν δεν είχες τη γνώση το Facebook. Δηλαδή, μετά θα μπορείς συνέχεια να καταλαβαίνεις τη τάση και να πηγαίνεις σύμφωνα με την εξέλιξη, αν μπεις τώρα δυναμικά και δεν το αφήσεις αυτό να περάσει. Okay. Οπότε λοιπόν, αρκετές φορές ας πούμε μου στέλνουν μηνύματα και μου στέλνει μηνύματα κόσμος και μου λένε, ή όταν μιλάω και με διάφορους γνωστούς κτλ. Μου λένε πώς ξέρεις τόσα πράγματα ή πώς τα καταφέρνεις και μία μιλάς για το ένα και μία για το άλλο και μετά. Αλλά όσο ασχολείσαι, καταλαβείς πιο εύκολα. Αρχίζεις και κατακτάς όλη την εξέλιξη του digital marketing και όλα αυτά. Μετά τα καταλαβαίνεις πιο εύκολα, γιατί αρχίζεις και πιάνεις πολύ πιο εύκολα όλη την εξέλιξη και όλα τα πράγματα. Okay. Άρα λοιπόν και αυτό θα έχει μέλλον. Είναι κομμάτι του μέλλοντος. Email marketing. Στην Ελλάδα τεράστια αποτυχία. Ούτε το 1% δεν ξέρει να κάνει email marketing. Έχω πουλήσει προσωπικά ακόμα και με 40 email που είχα σε μια καινούργια λίστα. Βγάζα πελάτες και λέω. Δηλαδή, καμιά φορά λέω κρίμα είναι. Δεν θα έπρεπε να έχω πελάτες με 40 email. Αλλά ναι. Και μέχρι να, ας πούμε, μέχρι και να του στήσω απλά πράγματα, να του κάνω ένα λογαριασμό σε ένα mail marketing system και να του ανεβάσω 100 email, ας πούμε, σε κάποιου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτηση. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για όλα αυτά που σας λέω. Και αυτό είναι αποδεικμένα. Δεν είναι ιδέες μου, δεν είναι ότι προσπαθώ να πουλήσω αυτό. Μιλήστε λίγο, βγείτε έξω και θα καταλάβετε. Μετά, εάν έχεις πουλήσει, αν έχεις μάθει όλα αυτά εδώ που λέμε, αυτά τα βασικά για το digital marketing, δηλαδή έστω και αυτά τα 3-4 που σας έδειξα εδώ στα τελευταία, και ακόμα και αν δεν βρείτε καμία δουλειά στην Ελλάδα να το κάνετε αυτό, σίγουρα αν ξέρεις καλά αυτά τα 4 προηγούμενα που σου έδειξα, μπορείς να βγάλεις χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Μπορώ να στο υποσχεθώ άνετα ότι μπορείς να βγάλεις από Fiverr και Upwork. Όταν λέω μπορώ να στο υποσχεθώ, είναι επειδή συμβαίνει ήδη. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ εγώ ότι αν μάθεις και κάτσε όλη μέρα και δεν κάνεις τίποτα, θα βγάλεις, αλλά δηλαδή είναι πράγματα που αυτή τη στιγμή ο κόσμος βγάζει καλά λεφτά επειδή έχει αυτές τις γνώσεις. Εδώ λοιπόν είναι freelancer εταιρείες, το Upwork και Fiverr, που μπορείς να δώσεις service για οποιοδήποτε θέμα digital marketing το οποίο μπορείς να δώσεις και μπορείς να πουλήσεις τα service σου αρκετά ακριβά. Όπως αυτή η κοπέλα εδώ, σαν απλό παράδειγμα, που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σαν αυτήν και εκατομμύρια τον κόσμο που δίνουν το δικό του service μέσω του Upwork, πάνω από 30 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία.
Μέχρι και 95 δολάρια την ώρα, ας πούμε. Νομίζω και στα μέχρι και 250 δολάρια την ώρα δίνουν το service. Αλλά βέβαια εξαρτάται κάθε κατηγορία και ναι, που θα, ας πούμε, που θα δώσει αυτό το service. Δεν είναι ότι θα πληρώσει και 95 δολάρια την ώρα να κάνει ένα post στο Facebook. Okay. Αλλά λοιπόν, καθώς αναπτύσσεις τη γνώση σου, μπορείς λοιπόν να δώσεις ακόμα πιο ακριβό το service σου. Εγώ προσωπικά την ώρα μου δεν την πουλάω κάτω από 50 ευρώ για κανένα λόγο. Και αν ήθελα αυτή τη στιγμή, δουλειά με μισθό, αν ήθελα, που δεν έχω ανάγκη γιατί έχω τις δικές μου επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα μπορούσα με τις γνώσεις που έχω απλά να πω, να το κάνω γνώστο σε 2-3 άτομα, ότι ναι, ψάχνω δουλειά με μισθό, θα είχα minimum 2.000 ευρώ το μήνα μισθό εύκολα σε μια καλή. Πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή. Στην Ελλάδα μιλάω, όχι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό ακόμα πολύ παραπάνω. Με τις γνώσεις και με την εμπειρία που έχω. Και μου είχαν κάνει αρκετές φορές προτάσεις να γίνω διευθυντής σε αυτή την ασφαλιστική εταιρεία, τους κάνω διαφήμιση και έτσι και έτσι. Μου είχαν κάνει αρκετές καλές προτάσεις που είχαν και πάνω από 5.000 ευρώ μισθό το μήνα και ποσοστά κτλ. Αλλά δεν είχα ανάγκη. Δηλαδή έχω απορρίψει και τέτοιες προτάσεις γιατί δεν είχα την ανάγκη. Και έτσι λοιπόν, αφού που μάθεις και μπορείς να βγάλεις λεφτά, ταυτόχρονα λοιπόν από τα κέρδη σου, καθώς θα παραδίδεις service είτε κομμάτι-κομμάτι είτε λοιπόν και project, διάφορα project, το οποίο τώρα πώς θα δώσεις, δηλαδή τώρα αν μου έχεις ερωτήσεις και πώς θα το κάνω και πώς θα βρω πελάτη και πώς, όλα αυτά θα τα δούμε σε άλλα βίντεο. Θέλω να καταλάβεις, ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να καταλάβεις το concept για το πώς μπορείς να εξασφαλίσεις το μέλλον σου. Μετά λεπτομέρειες how to do στην πράξη θα τις βρεις όλες σιγά σιγά. Μπορείς να γράψεις κάτω comment, κάπου οποιαδήποτε απορία μπορείς να γράψεις κάτω από αυτό το βίντεο και ευχαρίστω να σε βοηθήσω, να σε απαντήσω και να σε κατευθύνω. Αλλά όλο το how to do το έχεις μετά στη συνέχεια. Και αφού λοιπόν βγάλεις χρήματα εδώ από τη δουλειά σου, σιγά σιγά λοιπόν μπορείς να αρχίσεις και να επενδύεις και σε αυτό που έχουμε πει σε άλλα βίντεο, σε μετοχές, σε κρυπτονομίσματα, σε εταιρείες, σε δικές σου ιδέες. Μπορείς να επενδύσεις μετά σε δικά σου project, εταιρείες, το οποίο και εγώ αυτό επέλεξα πρώτο. Επένδυσα πρώτα βασικά σε γνώση, έβγαλα λίγα χρήματα και μετά επένδυσα σε δικές μου επιχειρηματικές ιδέες, σε εξέλιξα, μετά επένδυσα και σε κρυπτονομίσματα και μετοχές κτλ. Και όπου μπορώ, όπου βλέπω ότι καταλαβαίνω ότι αξίζει να επενδύσω, συνεχίζω και επενδύω. Okay. Τώρα, εάν θέλεις γνώση για digital marketing, έχουμε στο Intmars, έχουμε γνώση για πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και για κρυπτονομίσματα, έχουμε δωρεάν course εκεί πέρα, έχουμε για web designing, Facebook, ads, dropshipping, email marketing, Instagram marketing, social media, μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, όταν κάποιος ολοκληρώνει κάποιο μάθημα στην ακαδημία μας, που διδάσκω εγώ και κάποιοι συνεργάτες μου μαζί, θα τους δείτε μέσα στο site, όταν τελειώσει λοιπόν κάποιο μάθημα, μπορείς να πάρεις και ένα certificate ότι έχεις ολοκληρώσει αυτό το, έχεις παρακολουθήσει αυτό το μάθημα. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει. Okay, λοιπόν, εδώ τελειώνοντας το βίντεο, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο. Αν σ' άρεσε αυτό, κάνε like και κοινοποίησε το και με τους φίλους σου. Βοηθάς και αυτούς να πάρουν την πληροφορία, βοηθάς και υποστηρίζεις και το δικό μου το κανάλι. Και όσο βοηθάς εμένα, θα βοηθάω και εγώ εσένα με περισσότερη γνώση πίσω, δίνοντας περισσότερη γνώση στο κανάλι μου, από το κανάλι μου. Και κάνε και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνεις άλλα βίντεο στο μέλλον. Πάτα και δίπλα στο κουμπί με τις ειδοποίησεις για να λάβεις ειδοποίηση όταν ανεβάσω καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Και αν έχεις και πάλι οποιαδήποτε απορία, γράψε κάτω από αυτό το βίντεο για να σου απαντήσω. Αυτά, καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.